αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο. Να ξεκινήσουμε από τα τόξα που έχουν άθροισμα π ή αλλιώς 180 μοίρες. Αν για παράδειγμα πάρουμε μια γωνία θ, η οποία μοιάζει να είναι ας πούμε 40 μοίρες, ποια άλλη γωνία είναι η παραπληρωματική της, ποια είναι η παραπληρωματική των 40 μοιρών. Φέρνουμε μια κάθετη, αν αυτή η θ η γωνία είναι 40, αυτή θα είναι 140, αλλά πώς θα τη γράψουμε συναρτήση του θ. Αν η μία γωνία είναι θ, η παραπληρωματική της πόσο θα κάνει, ώστε να έχουμε άθροισμα 180. Τίμιον θ. Θα προτιμήσουμε λίγο τα ακτίνια τώρα. Εδώ είναι το 0, εδώ είναι το π. Θα βρούμε τώρα τι σχέση έχει το συνημήτωνο του π μείον θ και το συνημήτωνο θ, η εφαπτωμένη του π μείον θ, η εφαπτωμένη θ και η συνεφαπτωμένη του π μείον θ και η συνεφαπτωμένη θ. Για σχεδιάστε τα όλα αυτά. Εγώ θα φέρω και τον άξονα των εφαπτωμένων και των συνεφαπτωμένων. Αν θυμάστε, το ημίτονο είναι το ψ, τεταγμένη του σημείου θ. Από ό,τι βλέπουμε, το ημίτονο θ είναι το ίδιο με το ημίτονο του π μείον θ. Άρα τα ημίτονα είναι ίσα. Αν όμως φτιάξουμε το συνημίτονο του θ και το συνημίτονο του π μείον θ, τότε βλέπουμε ότι το συνημίτονο του θ είναι αυτό. Ποιος μπορεί να μου πει πόσο περίπου μοιάζει να είναι το συνημίτονο του θ? 0,7. Και τώρα ας δούμε και το συνημίτονο του π μείον θ, το οποίο είναι αυτό το πράσινο, πόσο μοιάζει να είναι. Αν το συνημίτονο του θ είναι 0,7, το συνημίτονο του π μείον θ θα είναι... Άρα λοιπόν το συνημίτονο του π μείον θ θα είναι μείον συνημίτονο θ. Τώρα, ποιος θα μου θυμίσει πώς βρίσκουμε την εφαπτωμένη του θ? Το σημείο θ το έχουμε. Να σχεδιάσουμε την εφαπτωμένη του θ. Φέρνουμε την ακτίνα και την προεκτείνουμε. Τον άξονα των εφαπτωμένων. Ωραία. Η εφαπτωμένη λοιπόν του θ είναι αυτή. Πόσο περίπου μοιάζει να είναι η εφαπτωμένη του θ? 0,5. Για να βρούμε την εφαπτωμένη του π πλην θ, θα ξεκινήσουμε με τον ίδιο τρόπο από το π πλην θ και θα φέρουμε την ακτίνα και θα την προεκτείνουμε μέχρι να τέμνει τον άξονα των εφαπτωμένων και θα έχουμε αυτή την εφαπτωμένη του π πλην θ, η οποία πόσο περίπου μοιάζει να είναι? Αν η εφαπτωμένη του θ είναι 0,5, η εφαπτωμένη του π πλην θ, άρα λοιπόν η εφαπτωμένη του π πλην θ θα είναι ίση με μείον την εφαπτωμένη θ. Και τέλος, για τις συνεφαπτωμένες, θα πρέπει να προεκτείνουμε την ακτίνα μέχρι να συναντήσουμε τον άξονα των συνεφαπτωμένων. Ο άξονος των συνεφαπτωμένων είναι ο οριζόντιος άξονας παράλληλος με τον άξονα των χ, οπότε η συνεφαπτωμένη θ είναι αυτή. Πόσο περίπου μοιάζει να είναι η συνεφαπτωμένη θ? 2 νομίζω, αν πούμε ότι τα 4 εντός το πλέγμα είναι 2 και κάτι. Οι 4 μονάδες είναι το 1. Ενώ η συνεφαπτωμένη του π πλην θ είναι ακριβώς το αντίθετο, άρα έχουμε μείον συνεφαπτωμένη θ. Τα τόξα που έχουν άθροισμα π ή οι γωνίες που έχουν άθροισμα π, 180 μοίρες, έχουν το ίδιο ημίτονο και αντίθετους τους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς. Κάτι που δεν χρειάζεται να το θυμόμαστε απ' έξω, αλλά μπορούμε κάθε φορά να σχεδιάζουμε ένα κύκλο, να βάζουμε 2 παραπληρωματικές γωνίες ή παραπληρωματικά τόξα, και στη συνέχεια να βλέπουμε αν είναι ίση ή αντίθετη η τριγωνομετρική αριθμή. Τώρα θα πάρουμε τα τόξα που έχουν διαφορά π. Αν πάρουμε τώρα πάλι μία γωνία θ, ας την πάρουμε εδώ, περίπου 40 μοίρες, θέλουμε άλλη μία γωνία που η διαφορά αυτής της γωνίας της καινούριας με τη θ να κάνει π. Ποια θα είναι αυτή η γωνία? Αν ας πούμε είναι 40 μοίρες, ποια γωνία έχει διαφορά με τις 40 μοίρες 180? Το 220 πώς το βρήκες? Είπες, αν αυτή είναι 40 λοιπόν, θα πάρουμε τη γωνία 180 συν 40. Αν αυτή η γωνία είναι θ, θα πάρουμε τη γωνία 180 συν θ. Δηλαδή, αφού από εδώ μέχρι εδώ είναι 40, προσθέτουμε άλλες 180, άρα προσθέτουμε μισό ημικύκλιο. Ή αλλιώς μπορούμε να πάρουμε τις 180
συν τη 40. Εδώ λοιπόν θα είναι η γωνία πι συν θήτα. Και θέλουμε να βρούμε για τη γωνία θήτα και για τη γωνία πι συν θήτα τη σχέση των τριγωνομετρικών αριθμών. Δηλαδή τα ημίτονα, τα συνημίτονα, τις εφαπτωμένες και τις συνεφαπτωμένες. Μπορείτε να τα σχεδιάσετε. Το συνημίτονο του θήτα και το συνημίτονο του π και θήτα. Αυτό είναι το συνημίτονο του π και θήτα. Αυτό είναι το συνημίτονο θήτα. Ποια είναι η σχέση τους? Είναι αντίθετα. Βλέπετε, το ένα είναι περίπου 0,8, το άλλο είναι μείον 0,8. Άρα τα συνημίτονα είναι αντίθετα στα τόξα που έχουν διαφορά π. Το συνημίτονο του π και θ είναι ίσο με το μείον συνημίτονο θ. Ας δούμε τώρα τα ημίτονα. Το ημίτονο του θ είναι το ψ. Το ημίτονο του π συν θ είναι πάλι το ψ. Τα σημειώνω λοιπόν. Αυτό είναι το ημίτονο του π συν θ. Ενώ αυτό είναι το ημίτονο του θ. Είναι πάλι αντίθετα. Τώρα για τις εφαπτωμένες, ενώνουμε το π συν θ με το κέντρο του κύκλου, δηλαδή φέρνουμε την ακτίνα και την προεκτείνουμε μέχρι να τέμνει τον άξονα των εφαπτωμένων και των συνεφαπτωμένων. Αυτή είναι η εφαπτωμένη και του θ και του π συν θ. Γιατί και το π συν θ, αν προεκτείνουμε την ακτίνα και το θ, θα έχουμε την ίδια εφαπτωμένη. Η εφαπτωμένη λοιπόν του π συν θ είναι ίση με την εφαπτωμένη θ. Και αν προεκτείνουμε την ακτίνα μέχρι τον άξονα των συνεφαπτωμένων, τότε η συνεφαπτωμένη θα είναι αυτή. Εδώ θα είναι λοιπόν και η συνεφαπτωμένη θ και η συνεφαπτωμένη του π συν θ. Ένα ακόμα κάτι. Η συνεφαπτωμένη λοιπόν του π συν θ θα είναι ίση με τη συνεφαπτωμένη θ. Και έχουμε ως συμπέρασμα ότι τα τόξα που έχουν διαφορά π έχουν αντίθετο ημίτονο και συνημίτονο και ίσες εφαπτωμένες και συνεφαπτωμένες. Και αυτά δεν χρειάζεται να τα θυμόμαστε απ' έξω, αλλά μπορούμε κάθε φορά να φτιάχνουμε ένα κύκλο και να τα βρίσκουμε. Θα τα χρησιμοποιήσουμε τώρα για να λύσουμε ασκήσεις